Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για την απόψινή βραδιά. Αδέλφια μου, εδώ ο Άμβωνας είναι λίγο δύσκολος, να το ξέρετε. Γι' αυτό όσοι είμαστε από κάτω, να προσευχόμαστε ο Κύριος να δώσει. Θέλω με τη χάρη του Χριστού να διαβάσω και εγώ από το 1082 σελίδα. Πιστεύω πως έχει ο Κύριος, όπως μας μίλησε, να μας μιλήσει και άλλο. 1082, το 7 εδάφιο, στη δεξιά στήλη, είναι το Δέλτα κεφαλαίου, πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το 4 κεφάλαιο, το 7 εδάφιο, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλως, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πάσος της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Ώστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτο φανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιόν του Αυτού, τον μονογενή, απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμο, δια να ζήσομεν δι' Αυτού. Εν τούτε είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς ηγάπησεν τον Θεό, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν Αυτό ηλασμός περί των αμαρτίων ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και εμείς κρεωστούμεν να αγαπούμεν αλλήλως. Τον Θεό ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπούμεν αλλήλως, ο Θεός μένει εν ημίν, και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτο γνωρίζουμεν ότι εν αυτού μένουμεν και αυτός εν εμεί, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκε εις ημάς. Και εμείς είδουμεν και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνωρίσομεν και πιστεύσαμεν την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη και ως της μένει εν την αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, διότι να έχουμε παρησίαν εν την ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, αυτό και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν την αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο, διότι ο φόβος είναι κόλασιν και ο φοβωμένος δεν είναι τετελειωμένος εν την αγάπη. Εμείς ηγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησε ημάς. Εάν της είπε ότι αγαπά το Θεό και μισεί τον αδελφό αυτού, ψεύτης είναι. Διότι ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτό. Ώστις αγαπά το Θεό, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Αμήν στο λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το λόγο του, αδέλφια μου. Πού μπορείς να ακούσεις τέτοια λόγια αλλού, μόνο στο λόγο του Θεού. Πόσο αναλυτικά το λέει σε αυτό το κομμάτι ο Θεός, δηλαδή ο Ιωάννης, δια του Πνεύματος του Αγίου, για την αγάπη που πρέπει να έχουμε εμείς, αδέλφια μου. Πόσο αναλυτικά το λέει. Και συνδέεται αυτή η αγάπη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας λέει ο Ιωάννης, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και αυτή η αγάπη συνδέεται απευθείας με το Θεό. Και αν αυτή η αγάπη δεν είναι δοσμένο από το Θεό, δεν μπορούμε να αγαπούμε ούτε ο ένας τον άλλον. Και μου κάνει πολύ εντύπωση, πολλές φορές βλέπω τον εαυτό μου κάτω στο κατώι. Εδώ στην εκκλησία, στην αίθουσα, δεν πολιομιλάμε και δεν πρέπει να πολιομιλάμε εδώ πάνω. Και δεν έχουμε και πώς να τσακωθούμε. Αλλά εκεί κάτω στο κατώι μαζευόμαστε 500 άτομα, 400 άτομα. Και είμαστε άνθρωποι,
ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του. Εγώ είμαι από την Αλβανία, ο άλλος είναι από κάπου αλλού, οι περισσότεροι είναι ντόπιοι εδώ. Ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα και κάνουμε κοινωνία με τα αλλήλων, αδέλφια μου, και δεν έχω δει κανέναν τόσα χρόνια που είμαι στο Κύριο να τσακώνεται μεταξύ του. Γιατί είναι αυτή η αγάπη που διαβάσαμε, είναι μέσα μας. Και αν δεν είχαμε αυτή την αγάπη, από την πρώτη, ίσως από τη δεύτερη Κυριακή, θα είχαμε γίνει όλοι μαλλιά κουβάρια. Ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη αυτή, αδέλφια μου. Και ο Θεός να μας δώσει δύναμη αυτή την αγάπη του Θεού να το κρατήσουμε και να το ανανεώσουμε, όχι να σβήσει αυτή η αγάπη. Γιατί όταν γνωρίσαμε τον Χριστό είχαμε πολλή αγάπη. Όταν γνωρίσαμε τον Χριστό είχαμε την πρώτη αγάπη. Θέλαμε, όλοι μας το ζήσαμε αυτό, να αγαλιάσουμε όλο το κόσμο άμα γινόταν. Όλους. Και τα δέντρα θέλαμε να αγαλιάσουμε. Και λέγεται και το πολύ στο κλαδί και θέλαμε να το πιάσουμε, να το φιλήσουμε και αυτό. Γιατί βλέπαμε τα δημιουργήματα του Θεού και τα βλέπουμε. Πολύ ωραίο αυτή η αγάπη. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού να μην το σβήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, αδέλφια μου, αλλά να το ανανεώνουμε όσο μπορούμε. Και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό. Και βλέπει, καθώς το διάβαζα αυτό το κομμάτι, έχω πολλές μέρες που το διαβάζω, είναι δύσκολο κομμάτι για να τα πιάσεις όλα και να τα συγκρατήσεις μέσα σου. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό που το έχουμε γραμμένο το Λόγο του Θεού. Τα διαβάζουμε, τα ξεχνάμε. Αλλά τα έχουμε γραμμένα και τα διαβάζουμε πάλι. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και μας δίνει. Λέγαμε στην Αλβανία μια φράση, τα λόγια πετάνε και χάνονται, ενώ τα γραπτά μένουν. Και όλα γίνονται γραπτά. Τα συμβόλια, όλα αυτά γίνονται γραπτά. Και έχουμε αυτό το συμβόλιο εδώ γραπτό από το Κύριο, αδέλφια μου. Να το κρατήσουμε, να το διαβάσουμε, να το ζήσουμε και να το περπατήσουμε στη ζωή μας. Δεν το έχουμε γραμμένο να το έχουμε σαν φυλακτό εκεί, σαν ένα κομωδίνο, αλλά να το διαβάσουμε, να το μελετήσουμε και να το κρατήσουμε και να περπατήσουμε σε αυτό. Αδέλφια μου, όταν ήρθα στην Εκκλησία του Χριστού, εμένα με βρήκε ο Κύριος στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μπήκα στην Εκκλησία του Χριστού τότε, κάποια χρόνια πριν, δεν έχει σημασία πόσα, και καθώς μπήκα στην Εκκλησία, άκουσα το Λόγο του Θεού και δεν καταλάβαινα τίποτα. Το μόνο που κατάλαβα και με κράτησε ήταν η αγάπη των αδελφών. Δεν μπορεί κάποια ψυχή νέα κατευθείαν να το πιάσει, τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα εγώ, να το κρατήσει ο Λόγος του Θεού μόνο. Πρώτα βλέπει την αγάπη των αδελφών και μετά θα το πιάσει ο Λόγος του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, να αγαπάτε αλλήλως, γιατί εν αυτό θα αποδεικνύετε ότι είστε γη του Πατρός. Και ο Πατέρας Θεός δοξάζεται σε αυτό. Μας βλέπει ο κόσμος ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον με την αληθινή αγάπη και τότε καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είμαστε γη του Πατρός, γη του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτό. Και να μην αμιλούμε, αδέλφια μου, και να μην κουραστούμε στο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές, γιατί άνθρωποι είμαστε, το έχω εμπειρευτεί, το έχω ζήσει και εγώ, ότι τον αγάπησα τον αδελφό. Το βοήθησα σε αυτό. Το βοήθησα στα οικονομικά. Το βοήθησα στο σπίτι να του κάνω μια δουλειά. Το βοήθησα στο να το φέρω στην εκκλησία. Το βοήθησα. Κάποια στιγμή, μόλις βλέπουμε τα στραβά του, έρχεται η καρδιά μας και λέει, εφτάνει πια. Πάντα εγώ θα είμαι να τον αγαπήσω. Δεν θα με αγαπήσει ποτέ αυτός. Αδέλφια μου, λέει ο Λόγος του Θεού, κρεωστούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος σε αγαπάει, μάλλον αν κάποιον αγαπάς, μη περιμένεις από αυτόν εσύ. Η δουλειά μου είναι να σε αγαπήσω και το κρωστάω στο Θεό. Γιατί αν όλο το θέλημα του Θεού κάνω, πάλι κρεώστος θα είμαι στο Θεό. Πάλι το κρωστάω το Θεό. Δεν μπορώ ποτέ, όσο και να κάνω εγώ στη ζωή μου, να κάνω αυτό που έκανε ο Κύριος για μένα. Ποτέ. Και 10 ζωές να έχω. Δηλαδή από 80 χρονών άμα φτάνω, 800 άμα φτάνω, 10 φορές τόσο, 1000 φορές τόσο,
Αυτό που έκανε ο Θεός σε μένα δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ εγώ, για κανέναν. Ούτε για το δικό μου το παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γι' αυτό μη κουραζόμαστε στο να αγαπάμε τον άλλον. Αυτό το έζησα με έναν συγγενωνικό μου πρόσωπο. Είναι χρόνια από τότε που πίστεψα, κάθε φορά που τον έβλεπα, του μίλαγα για τον Κύριο, κατά τη γνώμη μας των ανθρώπων, στο σώμα μου ήταν ο πιο, ας πούμε, έξυπνος, ας πούμε, το είχαμε έτσι ψηλά. Και του μίλαγα για τον Κύριο και ποτέ δεν δέχθηκε το Λόγο του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Κάθε φορά που του μίλαγα, με ονειδίζε συνέχεια. Κάποια στιγμή λέω, φτάνει πια. Δεν θα το ξαναμιλήσω, δεν θα το ξαναμιλήσω ποτέ στη ζωή μου. Και ήρθε σήμερα ο Κύριος και μου λέει, μη παύσεις να τον αγαπάς και να του μιλήσεις το Λόγο μου. Μη παύσουμε να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού, αδέλφια μου. Γιατί ο Λόγος του Θεού όταν σπείρεται, δεν επιστρέφει κενός, λέει ο Λόγος. Όπως και η βροχή που πέφτει από τον ουρανό στη γη, πρώτα ποτίζεται η γη και μετά γίνεται ατμόσφαιρα και ανεβαίνει ξανά πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέλφια μου, γιατί έχουμε το Λόγο του Θεού, αδέλφια μου, και είμαστε μακάρι. Είναι πολλοί άνθρωποι που νομίζουν πως είναι χριστιανοί και Λόγο Θεού μέσα τους δεν έχουν. Νομίζουν πως πιστεύουν στο Θεό και Χριστό και Θεό μέσα τους δεν έχουν. Και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου. Μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν είναι μόνο δικός μου Σωτήρας. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού να αγαπάμε όλο τον κόσμο. Άμα διαβάζουμε στο δεύτερο κεφαλαίο, λέει «Η λασμός των αμαρτιών ήρθε ο Χριστός», στο δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή το δύο εδάφιο είναι. «Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο περί των ημιτέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Και αυτό χρειαστούμε να αγαπάμε όλο τον κόσμο. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Ήμουνα μια μέρα, εκεί που μένω στη γειτονιά, είναι δύο μουριές, τα μισά βγαίνουν έξω στον δρόμο και τα μισά είναι μέσα στην αυλή. Είναι στήριζα της μάντρας. Και όταν γίνονται τα φρούτα, είναι κάτι άλλο να πας να το κόψεις από το δέντρο κατευθείαν και να το τρως. Και είχα χρόνο μια μέρα και σταμάτησα καθώς περνούσα εκεί. Ήτανε πρωί, 9 η ώρα. Καθώς σταμάτησα εκεί να φάω κάποια μουρά, έπιανα από πάνω. Ήμουνα και με τα ρούχα της δουλειάς. Σε λερώνουνε κιόλας άμα πας. Έχουμε μια μουριά εδώ και δεν μπορώ να πάω γιατί έρχομαι με τα καλά ρούχα στην εκκλησία και μου λέει η γυναίκα μην το πλησιάζει, θα σε λερώσει. Και καθώς έτρωγα και τα μούρα ήρθε ένας άλλος με τα πόδια. Κύριος να το δεις, ήταν στα 65 και σταμάτησε να φάει και αυτός. Καθώς τρώγαμε εκεί, ωραία λέω τα μούρα. Λέει, ναι είναι πολύ ωραία λέει, αλλά είναι και λίγο βρώμικα, λέει, κανονικά πρέπει να τα πλύνεις. Εγώ πιστεύω πως τις μωριές δεν πρέπει να τα πλύνουν, γιατί κρατάνε πολύ νερό μέσα, λόγω του σχήματός τους. Και του λέω εγώ, πώς μου ήρθε τώρα, μάλλον καθώς έτρωγα τα μούρα, έλεγα πώς θα το ομολογήσω το Κύριο καυτονού. Και καθώς μου είπε ότι πρέπει να κανονικά να τα πλύνουμε λίγο τα μούρα, λέω εγώ, ο Χριστός είπε ότι πώς μου ήρθε τώρα αυτό το εδάφιο. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο στο στόμα, αλλά το εξερχόμενο. Με κοίταξε, σταμάτησε, με κοίταξε και μου λέει, ποιος Χριστός μου λέει. Το κακομύρι λέει, το σταυρώσανε και πέθανε. Όχι του λέω, ναι το σταυρώσανε, πέθανε, αλλά είναι αναστημένος και είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Μη μου τα πεις εμένα μου λέει. Εγώ είμαι ψάλτης τόσα χρόνια στην εκκλησία. Γιατί λέω είσαι ψάλτης και τι ψέλνετε εκεί στην εκκλησία. Ότι αναστήθηκε ο Χριστός δεν το ψέλνετε. Το ψέλνουμε αλλά εγώ, τι εγώ του λέω. Εγώ τα ψέλνω επειδή μου άρεσε από μικρός να ψάλω. Και δεν έχουνε Χριστό αδέλφια μου. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Και μου λέει με ονείδησε κιόλας. Νόμιζα πως ήσουν ανοιχτό μυαλός μου λέει. Αυτό πήρε αυτός ο άνθρωπος από μένα. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί άμα το δοξανά
Τώρα βέβαια κοντεύουν και τα μούρα, αλλά άμα το δω καμιά φορά στον δρόμο, πάλι θα το μιλήσω. Αδέλφια μου, είμαστε μακάριοι που έχουμε το Χριστό. Αδέλφια μου, είμαστε μακάριοι που βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε για την αγάπη του Θεού. Είναι μεγάλη η αγάπη του Θεού, αδέλφια μου, σε εμάς. Διότι ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Με έχει διδάξει πάρα πολύ ο Θεός για την αγάπη. Όταν είχα έρθει στην Ελλάδα την πρώτη φορά με τα πόδια στα βουνά, μετά από 4 μέρες μας τέλειωσε το φαγητό που είχαμε στο σάκο πίσω. Ήτανε το 92 το Μάρτι. Μάρτιος μήνας. Και μπήκαμε στα πρώτα χωριά τότε εκεί και ζητάγαμε φαγητό. Και μου δίνανε, αδέλφια μου. Αυτές οι γιαγιάδες μου δίνανε φαγητό. Γιατί είχαν αγάπη μέσα τους. Γιατί άμα δεν έχεις αγάπη και τσιγκούνεις να μην είσαι, άμα δεν έχεις αγάπη δεν μπορείς να δώσεις. Γιατί το βλέπεις κάτι ασήμαντο να το δώσεις. Όχι ότι είσαι τσιγκούνης, αλλά επειδή δεν έχεις αγάπη μέσα σου, δεν μπορείς να δώσεις. Και θυμάμαι αυτό το φαγητό, είναι το καλύτερο φαγητό της ζωής μου που έχω φάει. Γιατί τότε ήμουν πεινασμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα κάτσει στο θρόνο του Θεού και θα κρίνει όλο τον κόσμο, θα ξεχωρίσει τα πρόβατα, θα τα βάλει στα δεξιά και τις κατσίκες στα αριστερά. Και θα πει στα πρόβατα, το είπε και ο αδελφός ο προηγούμενος που μίλησε. Πεινασμένος ήμουνα και μου δώσατε να φάω. Γυμνός και με ενδύσατε και ρούχα μου δώσανε. Ξένος και με φιλοξενήσατε. Άρρωστος και ήρθατε και με είδατε. Στη φυλακή και ήρθατε προς εμέ. Τα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, τα έχουν κάνει και τα κάνουνε και μια μέρα θα τα δούμε από το Κύριο αυτό, αδέλφια μου. Επειδή είχαν αγάπη τα κάνανε. Άμα δεν είχαν αγάπη και δεν έχουμε αγάπη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για αυτό. Και να προσευχόμαστε και να αγαπάμε όσο μπορούμε ο ένας τον άλλον. Πολύ ωραίο στον Άμβονα εδώ, το έχω ακούσει μόνο από αυτό τον Άμβονα αυτό, να αγαπήσει, να βοηθήσει, συγγνώμη, ο ένας τον άλλον να αγαπήσει. Δηλαδή να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να με βοηθήσεις, να σε βοηθήσω να με αγαπάς και, να με... και το αντίθετο, είναι αμοιβαίο αυτό το πράγμα, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αδέλφια μου. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και τι ωραίο που το λέει. Ως της μένει εν την αγάπη, εν το Θεό μένει. Όποιος έχει την αγάπη, μένει στο Θεό. Και ο Θεός μένει μέσα του. Πολλές φορές λέμε και το λέω κι εγώ. Είναι ο Θεός μαζί μου ή δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Άμα έχω την αγάπη του Θεού μέσα μου, άμα αγαπάω τον αδελφό μου, είναι και ο Θεός μαζί μου. Άμα δεν έχω αγάπη, όπως το βλέπουμε εδώ, όποιος έχει την αγάπη, μένει ο Θεός μέσα του. Άμα δεν έχω αγάπη, δεν έχω το Θεό μέσα μου. Είμαι σαν κύβαλο, αλλά αλλάζω, λέει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι και αν κάνω, είμαι ένα μηδέν, άμα δεν έχω την αγάπη του Θεού μέσα μου. Πόσο φοβερό είναι αυτό, αδέλφια μου. Και μία φορά μου μάθε ο Θεός πάλι για την αγάπη. Μας μαθαίνει για την αγάπη όσο ζήσουμε, θα μας μάθει ο Θεός όσο είμαστε επί της γης, για να καλυτερεύσουμε στην αγάπη του Θεού. Έχει περάσει πολύ καιρός αυτό, το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω μια που είναι ο λόγος έτσι. Είχα πάει στην αδελφή την Παναγιώτα, τώρα η Παναγιώτα δεν είναι, έχει φύγει εν Κυρίου πιστεύω. Ήτανε από την Κινέτα, είχα πάει με την Κυριακή άμα θυμάται η αδελφή. Και έτσι μου έδωσε μια δουλειά να τις βάλω πλακάκια στο σπίτι. Και ήταν η αδελφή αυτή, ήταν λίγο, δεν ήταν και η πιο εύκολη να την αγαπήσεις. Δεν θέλω να την κρίνω, απλά όταν θα το τελειώσω την ιστορία αυτή θα καταλάβετε. Μετά που τέλειωσε αυτό, η δουλειά αυτή, δεν την αγάπαγα την αδελφή. Προς ντροπή μου το λέω, γιατί πάντα από τότε που γνώρισα τον Χριστό νόμιζα ότι τους αγαπάω όντως, τους αγαπάω όλους. Και το είχα αυτό μέσα μου, ότι τους αγαπάω όλους.
αλλά έρχονται γεγονότα στη ζωή μας και καθημερινώς έρχονται γεγονότα στη ζωή μας που δεν αγαπάμε όπως πρέπει. Και ένα βράδυ όπως ήμουνα, ήταν εκκρεμούσε αυτή η κατάσταση με την Παναγιώτα, με την αδελφή αυτή. Έρχομαι από τη δουλειά, είχα έρθει πολύ αργά στο σπίτι, ίσα πρόλαβα να κάνω ένα μπάνιο, να φάω κάτι και λέω θα πάω στην εκκλησία, ήτανε Δευτέρα ημέρα, θα πάω στην εκκλησία τουλάχιστον να προσευχηθώ, γιατί το λόγο δεν το προλαβαίνω. Και ήρθα στην εκκλησία, με το που μπήκα στην πόρτα, έκλεισε ο αδελφός το, έκλεισε ο λόγος και ήρθε η ώρα της προσευχής. Και είχα έρθει να προσευχηθώ μόνο. Γιατί ήξερα στο σπίτι δεν θα προσευχηθώ, τόσο κουρασμένος που ήμουν θα την έπεφτα για ύπνο. Και περίμενα να τελειώσει η συνεισφορά, να τελειώσει το ευχέλιο, να καθίσω να ξεκουραστώ, να κάθομαι στα γόνατα. Και έκατσα εκεί στο τέταρτο εδάρανιο περίπου, έκατσα στα γόνατα. Και πώς μου ήρθε έτσι κουρασμένος, λέω θα πέσω στα γόνατα και θα με πάρει ο ύπνος σίγουρα. Γιατί όταν είμαστε κουρασμένοι, αυτό γίνεται. Και αντί να με πάρει ο ύπνος, βγήκε από μέσα μου κάτι που δεν το περίμενα. Είπα, έχω πει στον Κύριο πολλές φορές ότι τον αγαπάω. Και τον αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω και εσάς όλους. Αλλά εκείνη την βραδιά το είπα πολύ διαφορετικά. Εκείνη τη βραδιά βγήκε από βαθιά που ήταν μέσα μου, βγήκε από πολύ βαθιά. Με διεπέρασε όλο το είναι μου και βγήκε από το στόμα μου, «Σ' αγαπάω Κύριε». Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά ήταν πολύ δυνατό. Και εκεί ήρθε και με επισκέφτηκε ο Θεός. Τι ωραίο πράγμα είναι όταν σε επισκέφτεται ο Θεός. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον κόσμο, αδέλφια μου. Όταν σε επισκέφτεται ο Θεός, καλύτερο πράγμα στον κόσμο και στη ζωή αυτή δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν θα κουραστούμε ποτέ στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιωνιότητα με τον Θεό. Γιατί θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Θα είμαστε στη παρουσία, μέσα στη παρουσία του Θεού. Τώρα μπαίνουμε στη παρουσία του Θεού και φεύγουμε από την παρουσία του Θεού. Είμαστε στον κόσμο αυτό και γίνεται αυτό που γίνεται σε όλους μας. Και καθώς με επισκέφτεται ο Κύριος, λέω, Κύριε, σ' αγαπάω. Και μου λέει ο Κύριος, εδώ τους αγαπάς όλους. Το άκουσα πολύ καθαρά. Σήκωσα το κεφάλι και κοίταξα όλη την εκκλησία, όλη την αίθουσα. Και μπροστά και πλάγια και πίσω. Και έτσι δεν είδα κανένα να μην αγαπάω. Την Παναγιώτα το είχα ξεχάσει. Κατεβαίνω το κεφάλι κάτω και μου λέει ο Κύριος, λέω στο Κύριο, τους αγαπάω όλους Κύριε. Μην το κρύβω ότι κάπως φούσκωσε η καρδιά μου. Καρδιά μου μπροστά στο Θεό. Φοβερό δεν είναι. Αυτοί είμαστε όμως. Και μου λέει ο Κύριος, για κοιτάξε άλλη μία, τους αγαπάς όλους. Φοβήθηκα λίγο, σηκώνω το κεφάλι πάνω, κοιτάζω από όλες τις πλευρές, δεν την είδα την Παναγιώτα πάλι. Πάλι έγινε το ίδιο, λέω τους αγαπάω όλους Κύριε και μου λέει ο Κύριος τρίτη φορά. Κοίταξε άλλη μία, μήπως δεν αγαπάς κανέναν εδώ. Και την τρίτη φορά το βλέμμα μου καρφώθηκε στη Παναγιώτα, χωρίς να κοιτάξω από πουθενά αλλού. Ήταν από εδώ τη μεριά η Παναγιώτα και όταν την κοίταξε την Παναγιώτα αδέλφια μου έγινα λίωμα. Τα δάκρυα που έχω ρίξει εκείνο το βράδυ δεν τα έχω ρίξει όλη τη ζωή μου. Και εκεί μου δώσε ο Θεός αγάπη για την Παναγιώτα. Και την έπιασα την Παναγιώτα κατευθείαν μετά και τα βρήκαμε με την Παναγιώτα. Και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με κανέναν αδέλφια μου. Και να αδικηθούμε και να νομίζουμε ότι αδικηθήκαμε, ο Κύριος το χρωστάμε στο Κύριο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού και τι ωραίο που το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, εάν της είπε ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, και εγώ θα πω τώρα απόψε που δεν αγαπάει τον αδελφό του, ας μην λέμε ότι το μισούμε, αλλά άμα δεν τον αγαπάμε, πώς θα πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό και δεν αγαπάμε τον αδελφό μας. Τον Θεό που δεν το βλέπουμε, ενώ τον αδελφό μου το βλέπω. Εμείς βλεπόμαστε ο ένας με τον άλλον.
Πώς μπορούμε να πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό και δεν αγαπάμε τον αδελφό που το βλέπουμε? Αγαπάμε τον Θεό που δεν βλέπουμε και δεν αγαπάμε τον αδελφό που βλέπουμε. Τότε είμαστε ψεύτες, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε το φοβερό, αδέλφια μου, ένα στοιχείο που δεν παίρνουμε μέρος στην Βασιλεία των Ουρανών είναι ο ψεύτης. Οι ψεύτες, οι άρπαγες, και αυτή λέει μια κατηγορία και στην Αποκάλυψη, δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας μην γινόμαστε ψεύτες, αδέλφια μου. Είναι ωραίος ο Λόγος του Θεού, είναι ωραίο η αγάπη του Θεού, αλλά το λέει και αυτό. Ότι αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας και λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, λέμε ψέματα, είμαστε ψεύτες. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας αυξήσει την αγάπη του, αδέλφια μου. Πιστεύω πως όλοι μας το έχουμε ανάγκη να μας αυξήσει την αγάπη. Και να μην κουραζόμαστε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί το χρωστάμε στο Θεό. Και να μην το χρωστάμε ο ένας τον άλλον, το χρωστάμε στο Θεό. Διότι ο Θεός μας αγάπησε πρώτος. Τόσο μας αγάπησε που έδωσε τον Υιό Του το μονογενή. Και αν όλο το θέλημα του Θεού κάνουμε, πάλι κρεώστες αυτού είμαστε. Ο Κύριος να μας ελεήσει.